500 εργάτες γης από τη Δυτική Μακεδονία θα μετακινηθούν προς το Ηράκλειο για την ελαιοκομική περίοδο, καλύπτοντας το κενό σε εργατικά χέρια. Η μετακίνησή τους σχετίζεται με το πιλωτικό πρόγραμμα που υπήρξε πρόταση του Εργατικού Κέντρου προς τον Υπουργό Εργασίας, από τον οποίο προωθήθηκε και με έναρξη από 1η Οκτωβρίου θα ισχύει μέχρι και τον Ιανουάριο. Η Δυτική Μακεδονία επιλέχθηκε γιατί έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που θέλαμε, δηλαδή υψηλά ποσοστά ανεργίας. Την εποχή που τους θέλουμε, από τον Οκτώβριο μέχρι το Γενάρη, εκεί δεν υπάρχουν εργασίες εξωτερικές λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών. Υπάρχει ένα μεγάλο ενεργειακό κόστος για αυτούς τους ανθρώπους που θα το αποφύγουμε ερχόμενοι στην Κρήτη να εργαστούν. Το ΦΕΚ του πιλωτικού προγράμματος δημοσιεύθηκε χθες και δικαιούχησε αυτό, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Είναι άτομα που έχουν εγγραφεί στο Ταμείο Ανεργίας, οι οποίοι για να μετακινηθούν και να εργαστούν την ελαιοκομική περίοδο στο Ηράκλειο θα επιδοτηθούν για τα έξοδα μετακίνησης αλλά και εγκατάστασης, με επιδότηση παράλληλα και ενοικίου, που ανάλογα με τα μεροκάματα που θα κάνει ο κάθε εργάτης μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 250 ευρώ το μήνα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν δύο ή τρεις εργάτες πιάσουν ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι θα έχουν τη δυνατότητα κάλυψη μέχρι και 750 ευρώ. Είναι ένα ποσό που αξιόλογο, που πιστεύω ότι θα αποτελέσει κίνητρο να έρθουν σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα που, επαναλαμβάνω, αφορά εργάτες γης από τη Δυτική Μακεδονία και θα έρθουν μόνο για τον νομό Ηρακλείου. Ήδη σε επαφές που έχει με τα εργατικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας, ο Στέλιος Βοριάς έχει ενημερωθεί ότι υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον από άνεργους που θα ήθελαν να μετακινηθούν για εργασία τους επόμενους μήνες στο νησί. Μέχρι και τώρα που μιλούσα πριν από λίγο με τους συναδέλφους προέδρους εκεί των εργατικών κέντρων, ήδη έχουν αιτήσεις έτοιμες για να πάνε και αύριο το πρωί να κάνουν τις σχετικές αιτήσεις. Φυσικά φέτος η χρονιά, θα έλεγα, είναι λίγο για τις ελιές δύσκολη. Δεν θα έχουμε την αναμενόμενη παραγωγή ίσως και σίγουρα δεν θα έχουμε την περσινή. Ωστόσο έχει σημασία να δουλέψει το πρόγραμμα, γιατί όπως είπα και πριν είναι πιλωτικό και αν πετύχει θα επεκταθεί για όλη την επικράτεια. Προκειμένου πάντως να εξυπηρετηθούν οι ντόπιοι παραγωγοί, όπως διευκρίνησε ο κ. Βοριάς, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν το ενδιαφέρον τους, καθώς τα αιτήματα θα τεθούν σε λίστα προτεραιότητας, όπως εξήγησε. Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου καλεί τους παραγωγούς του νομού Ηρακλείου να απευθυνθούν, να κάνουν αίτηση στο Εργατικό Κέντρο για πόσους εργάτες θέλει και για κάποιο διάστημα, γιατί σίγουρα θα κρατηθεί και μια σειρά προτεραιότητας.